Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Γλουσκάκι, στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και θα είμαστε μαζί που, περίπου μία ώρα. Θα προσπαθήσω να κάνω μία προσέγγιση στην ημερήσια ειδησιογραφία. Θα αναφερθώ βέβαια και στον Πρωθυπουργό, τον Ντέος, τον Αλέξη τον Τσίπρα, που έκανε τις δηλώσεις στη ΔΕΘ και στη συνέντευξη τύπου. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα δικά μας θέματα, γιατί βλέπετε η οικονομία και στις δύο συνεντεύξεις, και στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είναι πάνω στην οικονομία πάνω από 75% και στην καλυτέρευση της καθημερινότητας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι 211-18-60-001, είναι το τηλέφωνο εδώ του Blue Sky που μπορείτε εσείς να βγαίνετε και να λέτε τη γνώμη σας και να σχολιάζετε και αυτά που λέω εγώ, προβλήματα που έχετε εσείς με τις συντάξεις, που εκεί έχει γίνει το έλα να δεις, σφαγή του Δράμαλη, τον έπιασε ένας τον Τσίπρα και του μίλαγε και έκλαιγε ο συνταξιούχος, άνθρωποι που ανεπέτει έχουν χάσει τα εισοδήματά τους και έχουν μπει σε μια άλλη οικονομική ζωή χωρίς να φταίνε. Θα τα πούμε και αυτά. Για τα δάνεια, για τους πληστηριασμούς, για τα φαν, σχολίασε ο φίλος μας ο Αλέξης Τσίπρας για τα φαν, θα τα πούμε τώρα, αλλά. Και σε ό,τι έχει να κάνει εσείς με τα δικά σας τα προβλήματα, κάποια οικονομικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε. Και το 210-49-64-569 είναι το τηλέφωνο του γραφείου μου, που είναι προς χρήση και διάθεση δική σας, 24 ώρες, 24 ώρες. Μπορείτε και να, αν θέλετε, να παίρνετε τηλέφωνο και να θέτε τα ερωτήματά σας. Ένας άλλος τρόπος πιο μοντέρνος είναι το info2gih@gmail.com. Είναι το email που μπορείτε εσείς να στέλνετε κάποιο ερώτημα ή ενδεχομένως και κάποια δικά σας προβλήματα. Άρα έχουμε 3-4-5 τρόπους. Βέβαια και είναι και η σελίδα μου στο Facebook, μπορείς να το σώσεις, Γαβρίλος Χαλκιώτης, που και εκεί, αν τα λέμε καλά, κάντε μας like και ακολουθήστε μας. Αυτά είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Τώρα, για όσους δεν μπορούν να δουν σήμερα την εκπομπή, θα μπορέσουν να τη δούνε στο YouTube του Blue Sky, που έχει όλες τις πολύ καλές εκπομπές, και πείτε το και σε φίλους και γνωστούς, έτσι ώστε όποιοι για κάποιο λόγο δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εκπομπές αυτές, θα υπάρχει ο τρόπος να τις παρακολουθήσουν. Λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι η οικονομία προηγείται της πολιτικής, θα ήθελα λίγο έτσι να αναφερθώ στις απαντήσεις που έδωσε ο πρόεδρος, ο Αλέξης ο Τσίπρας, και να σχολιάσω περισσότερο αυτά τα οικονομικά. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ωραία, πολύ ωραία τα είπε, πάρα πολύ ωραία, αλλά γιατί δεν τα έκανε τότε που ήταν στην κυβέρνηση αυτό. Λοιπόν, καταρχήν μίλησε και είπε θα νομοθετήσει, θα νομοθετήσει ένα νόμο για την προστασία πρώτης κατοικίας. Εγώ ειλικρινά εκείνη τη στιγμή που το άκουσα, πετάχτηκα πάνω. Λέω, έχουμε 2015. Έχουμε, λέω, 2015. Μα, συγγνώμη, με ποια κυβέρνηση δεν ανανεώθηκε ο νόμος Κατσέλη, που ήταν η προστασία της πρώτης κατοικίας? Δηλαδή να λέμε πράγματα που να έχουν και μία βάση. Η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλοι οι Έλληνες δανειολήπτες είναι στον αέρα. Αυτοί που έχουν μία προστασία είναι αυτοί που ενδεχομένως είναι στα δικαστήρια, στην εκδίκαση οριστικής. Σήμερα κάποιος, αν θέλει, δεν υπάρχει κάτι να κάνει. Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα θεσμοθετήσει την προστασία προς κατοικίας. Πολύ καλό το μέτρο, άριστο. Γιατί δεν το έκανε όταν ήταν στην κυβέρνηση εκείνος? Νομίζω ότι κρίθηκανε. Κρίθηκε. Δεν τον άκουσα να πει ότι ξέρετε κάτι, ήταν λάθος μου και θα το διορθώσω τώρα. Που και πάλι θα είχα ψηφιλάξει μου. Μα νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Δεν υπήρχε αυτό που λέγαμε ότι κανένα σπίτι σε τραπεζίτη και η συσάχθεια. Μίλησε για διαγραφή ιδιωτικού χρέου. Έχουμε βγάλει τα σηκώτια μας εδώ και το λέμε εδώ και ένα χρόνο. Ότι αυτή η εξίσωση δεν βγαίνει. Και μετά είπε, λέει, εγώ θα πάω για την νίκη. Βρε, εντάξει, πήγαινε για ό,τι θέλεις. Αλλά αυτή τη στιγμή πώς βγαίνεις και το λες όταν εσύ ο ίδιος κατήργησες την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εσύ ο ίδιος. Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν ανανεώθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι. Άρα είπες, θα ψεύθηκα τα λόγια τα μεγάλα.
Μα αυτό έπρεπε να το έχεις κάνει εσύ. Εσύ έπρεπε να έχεις δώσει παράταση στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Μία κυβέρνηση με αριστερό πρόσημο. Περιμέναμε όλοι να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Τα χαμηλά στρώματα. Δεν έγινε. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Και τι έγινε. Μίλησε μετά για τα φαν. Θα τρελαθούμε τελείως. Και είπε ότι τα παίρνουν τα φαν, τα δάνεια, με πολύ μεγάλο κέρδος. Μα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε μεταβίβαση των δανείων με ένα απλό SMS. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν τα έχουμε ζήσει αυτά. Νομίζω ότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Είχαμε τον νόμο της Κατσέλη και τι έγινε, δεν ανανεώθηκε. Θα μπορούσατε να δίνατε αυστηρά κριτήρια, τροποποίηση του νόμου, αλλά με προστασία υποχρεωτική της πρώτης κατοικίας, να υπάρχει προστασία για τους πολλούς φτωχούς, για τους ανέργους, για τα χαμηλά, πολύ χαμηλά εισοδήματα. Δεν το κάνατε. Τι κάνατε, μια πλατφόρμα της πλάκας. Σαν 6,75 νομίζω. Μια πλατφόρμα. Και έγινε της πλατφόρμας. Αυτά γίνανε. Δηλαδή, να λέμε πράγματα που να υπάρχουν και στην πραγματικότητα. Θα είχα 5% να το πιστέψω όταν έλεγε, όταν θα έλεγε δεν το λειτουργήσαμε σωστά, κάναμε λάθος, για χίλιοι λόγους, θα αυτή τη φορά θα το κάνουμε. Θα του δίνα 5%. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει αυτό το πράγμα. Να μην πούμε για τους συνταξιούχους, για τον νόμο του Κατρουγκάλου, με την προσωπική διαφορά. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει προστασία από το 2015. Κοινωνικό μέτρο, οριζόντιο. Είχαμε μόνο τον νόμο Κατσέλη. Παρακαλώ, πάμε στην πρώτη γραμμή. Ο κύριος Λευτέρης, ορίστε. Ναι, κύριε Χαλκιώτη. Μάλιστα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ο νόμος Κατρούγκαλου και έχει σχέση με το τρίτο μνημόνιο. Τελειώσει την ερώτηση και θα σας απαντήσω. Μια ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη ερώτηση, κάντε μια πολύ αυστηρή κριτική, ενώ είστε δημοσιογράφος. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Και πρέπει να είστε αντικειμενικός. Δεν είμαι δημοσιογράφος εγώ. Σας παρακολουθώ. Δύο λεπτά, αν δεν μα δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν βγαίνετε στο πάνελ. Ναι. Και παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε μια κριτική εξίσου σε όλα τα κόμματα. Κάντε μια κριτική για τον νόμο του Χατζηδάκη στο 86. Mm-hmm. Κάντε μια κριτική για τον Βρούτσι που έλεγε θα πάρτε αμέσως τα αναδρομικά. Κάντε μια αυτή που έλεγε θα κατεργήσει τη συμφωνία των σπετσών των Πρεσπών ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Κάντε μια αυτή ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, που τον νόμο Κατρούγκαλου, και τελειώνω κύριε Χαλκιώτη, γιατί σας παρακολουθώ από τότε που ήταν ο κύριος Ροβέρδος που είναι βουλευτής και σήμερα έπιασα. Λοιπόν, και θέλω να πω το εξής. Γιατί δεν καταργεί την αυτή των Πρεσπών. Ο Μητσοτάκης που είπε σε 10 μέρες θα την καταργήσει, δεν πήγαινε στο νέο ΙΕ. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά. Μου κάνατε μια αυστηρή κριτική ότι όλη η χώρα καταστράφηκε στα 4 χρόνια επί χούντας. Γιατί δεν λες, κύριε Χαλκιώτη, 10 χρόνια ο Βενιζέλος πληρώνω με έμφυα. 10 χρόνια. Γιατί να το καταργεί ο Μητσοτάκης. Ωραία. Να απαντήσω. Να απαντήσεις βεβαίως. Λοιπόν, και τελευταίο, να κάνετε, αν θέλετε, για να σας βλέπουμε, να είστε πιο αντικειμενικός. Καλά κάνεις εσύ με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Εγώ είμαι κομμουνιστής, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν είσαι με τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Αλλά να μην κάνεις πολιτική από την Κύριε Νέα Λευτέρη, Δημοκρατία. Ωραία. Να απαντήσεις. Μου βάλες 52 ερωτήματα. Να απαντήσεις βέβαια. Μπράβο. Γιατί. Να απαντήσω. Τα είπατε όλα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πρώτον, εγώ δεν είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, δεν είμαι δημοσιογράφος. Τρίτον, ό,τι έχει να κάνει στα οικονομικά μέτρα, έχω μιλήσει και για τα μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Όταν έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον νόμο με την πλατφόρμα η οποία έβαζε όλες τις οφειλές μέσα, ήμουν ο πρώτος στην Ελλάδα και είπα πολύ καλή διαδικασία. Πάρα πολύ καλή διαδικασία. Μακάρι να δουλέψει. Όταν, φίλε μου καλέ, δεν δούλεψε, τι ήθελες να πω. Εδώ από αυτό το παλίθια βγήκε και είχα πει: πολύ καλή διαδικασία θα βοηθήσει τους δανειολήπτες. Δεν δούλεψε όμως. Ή μάλλον δούλεψε για 3-4 περιπτώσεις, αν γνωρίζεις. Άρα είπα: δεν είναι πολύ καλό. Από εκεί και μετά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα οικονομικά μέτρα κρίθηκε. Κρίθηκε
και ο κόσμος επέλεξε μια άλλη κυβέρνηση. Και για αυτή την κυβέρνηση, όταν θα ολοκληρώσει το έργο της, 8 μήνες, 10 μήνες, 2 χρόνια, θα πούμε και για αυτή την κυβέρνηση. Μην τα μπερδεύουμε. Μην τα μπερδεύουμε. Όταν έρχεται μια κυβέρνηση και αναλαμβάνει να λύσει κάποια προβλήματα, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη να τηρήσει ακριβώς τις εξαγγελίες της και να προσπαθήσει να καλυτερεύσει την καθημερινότητα. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή ψέματα λέω. Και δεν μπορώ να ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει το ίδιο. Θα το δεχόμουν, σας είπα, θα το δεχόμουν, αν και εφόσον έλεγε κάναμε λάθος. Κάναμε λάθος. Κάναμε λάθος. Από εκεί και μετά, ίσως θα πω κάτι. Ίσως ήταν πολύ, πολύ ανώριμο όλο αυτό. Βιάστηκε. Ήταν άπειρος όλα αυτά. Ο κόσμος όμως, ξέρετε τι γίνεται. Τα πολιτικά λάθη που κάνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν αυστηρό αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Γιατί εγώ από εκεί, τα μέρη που μου λέτε στις οικονομικές, και καλά κάνετε και να υποστηρίζετε το κόμμα σας. Εγώ από εκείνα τα μέρη που είμαι εκεί, Κορυδαλό, Νίκαια, δεν είναι πλούσιες περιοχές. Και αν ένα πολιτικό λάθος στοιχίσει να χάσει κάποιος στο σπίτι του, είναι, πιστέψτε με, είναι παγερά αδιάφορο αν το έκανε Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παγερά αδιάφορο. Για μένα δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός πληστηριασμός. Δεν μπορούμε όμως να ξεχνάμε. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε ο νόμος με τα φαν. Με απλώς εμείς. Μην τρελαθούμε τώρα, λέμε την αλήθεια. Και όταν αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το έργο της, θα την κρίνουμε. Και καθημερινά την κρίνουμε. Άρα, αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι δανειολήπτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία προστασία. Όπως είπα και για το πτωχευτικό. Τι είπα για το πτωχευτικό, δεν έχει καμία σχέση με την προστασία πρώτης κατοικίας. Κρυφτικά. Γιατί? Μην κρατάει κανένα σε μένα. Ο πτωχευτικός είναι άλλη διαδικασία. Δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Είναι άλλη διαδικασία. Όπως αυτό που βγαίνει τώρα με την πλατφόρμα. Μακάρι να δουλέψει. Έχω ενστάσεις. Ό,τι είναι με πλατφόρμα, εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Μέχρι να λειτουργήσει. Άμα λειτουργήσει, τι θα πω. Έχω το κακό προηγούμενο με το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ οι επιχειρηματίες πρέπει, που τώρα με βλέπουν, πρέπει να με θυμούνται. Τι θυμάστε, τι λέγαμε. Όλες οι οφειλές μέσα και. Εδώ μερικοί πήγαν να βγάλουν τους δανειολήπτες από τον νόμο Κατσέλη και χτυπιόμασταν εμείς, εγώ και ο Μπορδόνη. Λέω, τι κάνετε εκεί. Εγώ θέλω, για να συνοούμαστε, την υποχρεωτικότητα. Την υποχρεωτικότητα. Δηλαδή η τράπεζα να υπάρχει υποχρεωτικότητα. Αυτό χτυπιέμαι εδώ και τόσα χρόνια. Και έλεγα, αν με ακούγες, ότι να παραταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τώρα, αν μπήκανε και 5 περιπτώσεις μέσα που δεν θα έπρεπε, μαζί σου συμφωνώ. Αυστηροποιήσετε τη διαδικασία και να μην χάσουν τα σπίτια του οι Έλληνες. Αυτοί που θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους. Όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει τη δουλειά του και είναι 60 χρονών και είναι άνεργος, πώς θα τον πληρώσει, πώς θα πληρώσει 800 ευρώ που ενδεχομένως στα χρόνια δεν πληρώνει, πώς θα τον πληρώσει. Να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτά που λέμε. Παρακαλώ, ο κύριος Κώστας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, μια και έρχεται ο χειμώνας. Τώρα, τα νοικοκυριά τα οποία χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές ρεύματος, δικαιούνται επίδομα θέρμανσης? Νομίζω πως ναι. Πού θα απευθυνθούμε? Θα ανοίξει πλατφόρμα τώρα αυτό που μου λέτε, θα ανοίξει πλατφόρμα, θα το ρωτήσω και την Βορδόνη, αλλά νομίζω πως ναι. Είναι, σε αυτές τις μέρες θα ανοίξει πλατφόρμα. Γιατί είναι πολλά νοικοκυριά, έχουν θερμοσυσσωρευτές, αλλά δεν έχουν μέχρι στιγμής πάρει επίδομα θέρμανση, γιατί πιστεύουν ότι αφορά μόνο πετρέλαιο. Να το δούμε λίγο αυτό, να το δούμε και να σας απαντήσουμε. Αφήστε το τηλέφωνο και να σας απαντήσουμε μέχρι το απόγευμα να σας έχω απαντήσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία και αγάπη να έχετε. Υγεία κι εσείς. Παρακαλώ, η κυρία Σηματεία. Ναι, μια καταγγελία ήθελα να κάνω. Παίρνω από τον Άγιο Δημήτριο. Στο σχολείο της γονής μου, στον Παπίνα, 13ο είστε. Ορίστε. Στο 13ο σχολείο Ιού Δημητρίου δεν υπάρχει δάσκαλος. Χάσανε τα παιδιά την περσινή χρονιά. Να χάσουν και τη φετινή. Μάλιστα. Ακούστηκε. Τι να σας πω τώρα. Έχουμε έλλειψη εκεί, μάλιστα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ακούστηκε. Τι να πω τώρα σε αυτό. Θέλω να πω ένα κομμάτι που έχει να κάνει λίγο με τα αναδρομικά. Λοιπόν, τα αναδρομικά με τις προσφυγές, αν θυμάστε περίπου,
τελειώνανε τον Δεκέμβριο του 2020. Όλες αυτές λοιπόν οι προσφυγές που έχουν να κάνουν και σε εμάς και σε άλλους που έχετε κάνει, πήραν παράταση λόγω του κορονοϊού. Να μην ανησυχούν, έτσι, αυτές οι διαδικασίες έτσι αλλιώς θα μπουν στα δικαστήρια. Δεν είναι μια διαδικασία που, αν παραδείγματος χάρη ένας δικηγόρος το έχει πάει λίγο πίσω, θα χάσει τη σειρά του, γιατί έχει δώσει παράταση λόγω COVID. Από εκεί και μετά, όσοι, και ακόμα και τώρα, όσοι από εσάς δεν έχετε κάνει προσφυγές, είναι μια λύση να διεκδικήσετε τα χρήματα που έχετε χάσει από το 2011 στο 2017. Αυτό πραγματικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει τον Δεκέμβριο του 20. Τελείωνε αυτό. Όμως λόγω COVID έχει πάρει παράταση. Θα κάνετε υπομονή και όλα αυτά θα τελειώσουν. Εξάλλου, δεν τελειώνει αύριο αυτό. Δηλαδή και σήμερα, εσείς να μπείτε σε μια λίστα μιας ομαδικής προσφυγής, θα προχωρήσει αυτό πιο κάτω. Άρα καταλαβαίνετε, θα πρέπει να κάνετε υπομονή και να μην χάνετε την ψυχραιμία σας. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει τις συντάξεις. Δεν έχουν χάσει οι άνθρωποι από το 2011 έως το, και το 2020, από το 2011 στο 2017, περίπου 40-50%. Από όλες τις κυβερνήσεις. Πόσες φορές έχω πει ότι με πολιτικά λάθη έχουν χάσει συνταξιούχοι το 50%. Γιατί λέτε εσείς ότι δεν σχολιάζω. Μια χαρά σχολιάζω τους πάντες. Σχολιάζω αυτά που ξέρω πολύ καλά και σχολιάζω τους πάντες. Μα εξάλλου έτσι πρέπει να γίνεται. Άρα για όλους τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν κάνει προσφυγές, να μην στεναχωριούνται, δεν χάνουν τα δικαιώματά τους. Έτσι αλλιώς αυτό έχει πάρει παράταση μέχρι το τέλος του 2021. Καταλάβατε, εκεί είναι ομαδικές προσφυγές, οι οποίες είναι και λίγο χρονοβόρες, που θα μπουν στα δικαστήρια. Τώρα, η άποψή μου για τις προσφυγές είναι ότι ναι μεν τραβάει σε χρόνο, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση και από τις θετικές αποφάσεις που βγαίνουν και από την πίεση έρχεται και βοηθά η προσφυγή έστω και ως μοχλοπίεσης. Τι συμβαίνει τώρα με τα αναδρομικά? Αυτοί που θα πάρουν το ΣΥΝ 30, σύμφωνα με τον Υπουργό, όντως εκεί έχει πάει πίσω. Εκείνοι λένε ότι αυτό έχει να κάνει έναν έλεγχο που είναι λίγο δύσκολες υποθέσεις, ενδεχομένως να εννοεί και τις διαδοχικές. Μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό έχει ανοίξει χρονικά, γιατί και τα λεφτά είμαστε λίγο δύσκολοι. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει ξεκάθαρα. Θα έπρεπε και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι να αρχίζουν και να δίνουν πίσω, κατά τη γνώμη τη δική μου, χρήματα στους συνταξιούχους που τους έχουν πάρει τα λεφτά από τις μνημονιακές περικοπές. Είμαι μαζί τους, σίγουρα. Δεν το συζητούμε αυτό, γιατί ένας συνταξιούχος που έχει υποστεί αυτές τις σημειώσεις, τι άλλο μπορεί να κάνει? Φανταστείτε έναν συνταξιούχο ο οποίος πάει 70 χρονών τώρα, στα 67-70, και έχει βγει στη σύνταξη, έχει πάρει 2.000 δουλεμένα λεφτά. Δεν παίζει ρόλο αν βγήκε με το Κινάλι, με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ, τι σημασία έχει αυτό? Και ξαφνικά αυτός έρχεται και έχει μειώσεις. Τι θα πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα, που ενδεχομένως συν 30 θα έχουν πάρει μια αύξηση, αλλά λόγω του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου αυτό λογιστικά μόνο θα το δούνε και επί της ουσίας δεν θα το δούνε? Δεν έχει να κάνει με τον κύριο Κατρούγκαλο. Τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Και όλους τους ανθρώπους τους αγαπάμε, και όλους τους πολιτικούς. Εδώ μιλάμε για την πολιτική, δεν είναι προσωπικό. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ο κύριος Κοσμάς, ορίστε. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ανάπηρος. Μάλιστα. 85, με αναπηρία 85%. Ναι. Συμπλήρωσα την προκαταβολή σύνταξης, αυτό που είναι στο ίντερνετ, στο ΕΦΚΑ. Και μου πληρώνει 360 ευρώ τώρα. Μάλιστα. Πότε θα πάρω την σύνταξή μου? Κοιτάξτε, προσέχετε λίγο τα πράγματα πώς είναι. Ναι. Ήταν χτες και ο κύριος Μητρόπουλος, ο οποίος είναι τρομερός σε αυτά, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Ευχαριστώ που με περιμένετε, θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στις συντάξεις. Γίνονται προσπάθειες να μπουν και οι δικηγόροι και οι λογιστές να διεκπαιρώνουν ταχύτερα τις συντάξεις. Υπάρχει πρόβλημα με τις συντάξεις, δεν το συζητάμε τώρα. Θα πρέπει να περιμένετε. Δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει να περιμένετε. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο να σας πω. Κακός, μα πάρα πολύ κακός, θα έπρεπε, όπως είναι σε άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τελείως διαφορετική διαδικασία. Εδώ, τι να πω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι. Να σας απαντήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Προσέξτε λίγο τώρα, γιατί πολλοί επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι, νομίζω, πώς να το πω, να μην πω ανήθικο, να πω λίγο τραβηγμένο. Όταν είναι κάτι θετικό που πρέπει να γίνει και στη χώρα τη δική μας ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί δεν γίνεται. Ενώ αν είναι κάτι αρνητικό, εκεί λέει, α, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρε παιδιά, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Δεν γίνεται όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τους Έλληνες πολίτες, είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπου είναι για κάτι καλό δεν υπάρχει τίποτα. Π.χ. πόσο είναι ο μισθός ενός Γερμανού και ενός Έλληνα. Πόσο στοιχίζουν τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. Πιο φτηνά από την εδώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πότε παίρνει ο συνταξιούχος τη σύνταξή του, σε πόσο χρόνο την παίρνει στην Ευρωπαϊκή, σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πόσο χρόνο την παίρνει εδώ. Αυτά νομίζω είναι παθογένειες, πρέπει να διορθωθούν. Νομίζω ότι είναι παθογένειες, πρέπει να διορθωθούν. Είμαστε σε μια περίοδο αυτή τη στιγμή που όλοι οι διεθνείς οίκοι μιλάνε για βαθιά ύφεση. Τι θα πρέπει να κάνει. Νομίζω θα πρέπει να πάμε και στο σκεφτούνε. Σε μια κατάργηση του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης που ο Έλληνας πονάει, που έχουν τσιμπήσει αυτά τα προϊόντα. Για να μπορέσει να επιβιώσει. Διότι έχει την αύξηση αυτή που έχει στο καλάθι της νοικοκυριάς γύρω στους 30 με 40%. Άρα μιλάμε τώρα περίπου στο χιλιάρικο θα πάει στα 7 εκατοστάρικα. Αν συνεχίζει και κάνει την ίδια ζωή. Περιμένει από το κράτος μια βοήθεια. Πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και θα του έρθουν και τα δάνεια τώρα. Παρακαλώ, κυρία Αναστασία, ορίστε. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Χαλικιώτη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο αφορά ορισμένους ανθρώπους που λόγω της κατάστασης, της κρίσης και αυτά έχουν μείνει και δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε. Είναι εδώ στη γειτονιά. Ο άνθρωπος έπαιρνε μια συνδρομή ενοικίου από τον ΟΠΕΚΑ και πλήρωνε το ενίκιο. Παίρνει και την εθνική σύνταξη. Όμως τώρα. Είναι από το Φεβρουάριο που έχει ο άνθρωπος μπει στο σπίτι και δεν παίρνει τίποτα. Όλο θα ανοίξει πλατφόρμα, θα ανοίξει πλατφόρμα, κατέθεσε τα χαρτιά του και τώρα λέει θα καταθέσετε καινούργια χαρτιά όταν θα ανοίξει. Εν τω μεταξύ θα τον βγάλουν οι ιδιοκτήτες εδώ. Δηλαδή η γειτονιά προσπαθεί να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ως πότε. Δεν έχει να πληρώσει το σπίτι του. Θα ανοίξει στον ΟΠΕΚΑ αυτό, όχι το επίδομα ενοικίου. Κατάλαβα. Συνδρομή ενοικίου λέγεται, το παίρνει ολόκληρο το ενίκιο. Με τα χαρτιά που έχει φτιάξει. Νομίζω ότι αυτό. Έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι από ό,τι έχω ακούσει τις επόμενες μέρες πρέπει να ανοίξει. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Άμα κάτι δεν ξέρω, λέω δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Να ακούσει, γιατί φαντάζομαι ότι και άλλοι άνθρωποι θα βρίσκονται σε αυτή τη θέση και είναι κρίμα οι άνθρωποι. Πού θα βγουν, να πάνε στον δρόμο. Μάλιστα. Δεν σας ακούω τώρα. Δεν έχω απάντηση. Δεν έχω να σας απάντηση. Α, δεν έχετε απάντηση. Τώρα θα σχολιάσω και το άλλο το θέμα για τον κύριο Τσίπρα που λέτε. Του κάνατε την κριτική, ωραία, καλά. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους που έδινε το ΕΚΑΣ. Που έδινε το ΕΚΑΣ και το έταξε. Ναι, δεν σωστό. Έταξε και τον έμφυα ότι θα τον μειώσει. Σωστό. Και εμένα μου έχει βάλει και 1.000 ευρώ συμπληρωματικό φόρο πάνω από τον έμφυα. Είναι 3.500 έμφυα και πληρώνω και 1.000 αυτό, πώς το λέμε, στο συμπληρωματικό. Δεν είναι άδικος αυτός ο φόρος. Γιατί είχε πει θα τον καταργήσει, θα τον μειώσει. Για μένα πρέπει και τώρα να καταργήσει. Δεν τον μειώσε. Ήταν ένας άδικος προσωρινός φόρος. Έτσι ξεκίνησε αυτός ο φόρος. Για μένα πρέπει να καταργηθεί, αν με ρωτάτε την άποψή μου. Τουλάχιστον ο συμπληρωματικός. Τι ναι. Σημαίνει συμπληρωματικός φόρος. Μιλάμε, είναι παράλογα πράγματα. Δεν διαφωνώ. Ναι, σωστά. Αυτό ήθελα να πω. Και όσο για του λέτε για τον Τσίπρα ότι προηγουμένως τα άφησε και τα, τώρα δεν τα έκανε και αυτά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αφήσει τις προηγούμενες. Ο Τσίπρας τώρα μόνο μια φορά δεν κυβέρνησε, μια τετραετία κυβέρνησε. Όχι, δεν είπα η αυτό. Νέα Δημοκρατία κυβερνάει χρόνια και ζαμάνια. Όχι, δεν είπα δεν αυτό. Έχει πει ψέματα. Δεν είπε ο κ. Βούλτσος ότι θα πατάνε να παίρνουν τη σύνταξή τους οι άνθρωποι αμέσως με ένα κουμπί. Κάποιες συντάξεις βγήκαν έτσι, ναι. Βγήκαν οι χαμηλές. Εγώ φερειπίν που πέθανε ο σύζυγός μου, τη σύνταξή μου από τον ΝΑΤ την πήρα σε 3 μήνες. Όχι τώρα το 18. Να σας πω, κοιτάξτε. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί, γιατί δεν παίρνουν συντάξεις με το κουμπάκι που μας έλεγε ο Βρούτσης. Να λέμε και το ενός και το άλλο. Απαντώ κατευθείαν. Λέω ναι, έχετε για δίκιο. Για να διορθώνονται όλοι. Σωστό, λέω ναι, έχετε δίκιο. Αυτό είναι. Όχι, θα υποστηρίζουμε ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Ό,τι κάνουν για το λαό. Συμφωνώ αυτό απόλυτα. Μόνο. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Εσείς που είστε στο γυαλί,
θα πρέπει να τονίζετε αυτά και τους δύο, άσχετα με το τι εσείς ψηφίζετε ή εγώ. Εντάξει, σίγουρα δεν είμαι, γραμμένος στην Νέα Δημοκρατία, έτσι. Εντάξει. Όχι, δεν, εγώ δεν ξέρω πού είστε και τι δεν. Σας παρακολουθώ και εγώ, όχι όλες φορές, αλλά σας παρακολουθώ πολλές φορές. Ωραία. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ο ένας είναι Τσίπρας, ο άλλος είναι Μητσοτάκης. Όλοι πρέπει κρίνονται. Όλοι να κρίνονται. Προσπαθούμε να τους πιέζουμε για το καλύτερο. Όλοι κρίνονται, και εγώ κρίνομαι, και εδώ και εγώ, οι πάντες κρίνομαστε. Ναι, θα κρίνουμε, θα τους κρίνουμε, δεν λέω, αλλά όχι μόνο. Και όταν θα έρθει, να σας πω λίγο, όταν θα έρθει η στιγμή, τώρα θα είναι σε 6 μήνες, σε 2 χρόνια, πότε κλείνει την κυβέρνηση, πότε θα αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές, στην τετραετία. Εκεί λοιπόν ο λαός θα έρθει να κρίνει. Απλά είπα κάποια πράγματα που είναι στο δικό μου τον τομέα που. Ξεφύγανε πάρα πολύ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε μια κυβέρνηση που ήταν μέσα στα μνημόνια. Ήμασταν καταχρεωμένοι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και παρόλα αυτά άφησε και 37,5 δις. Πού πήγαν αυτά, να μην τα μοιράζουμε στα κανάλια, στο Φουρτιώτη και στον ένα και στον άλλον. Να πω λίγο κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά. Να τα πούμε και αυτά. Σωστά. Μ' αρέσει γιατί σας θεωρήσουμε. Εσείς πιστεύετε ότι 37 δις αυτά είναι από ανάπτυξη ή από φοροεισπρακτικές πολιτικές. Από οτιδήποτε είναι πάντως θα βρει και ο Μητσοτάκης. Ναι, δεν είναι τα λεφτά τα δικά σου και τα δικά μου από φόρους. Συμφωνούμε. Να τα δώσει στον κόσμο και να μην τα αφήσει το Μητσοτάκη. Αλλά θύμωσε και παραιτήθηκε. Και το πλήρωσε αυτό. Όχι, δεν παραιτήθηκε. Εκλογές είναι, ναι. Συγγνώμη. Ναι, θύμωσε, μπορούσε να κάνει αργότερα. Πριν, μετά από 2-3 μήνες. Γιατί να το κάνει. Ακούστε με λίγο. Αλλά φαίνεται θύμωσε εκείνη την ώρα ποιο ξέρει τι του είδε του ανθρώπου. Το άδικο και μετά. Ωραία. Άφησε τα 37,5 δις. Μια χαρούλα του ήρθανε. Ωραία. Ο κόσμος αποφάσισε, ο λαός με την ψήφα του και είπε: δεν θέλουμε άλλον τον Τσίπρα, θέλουμε να δοκιμάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Σωστά. Θα δούμε λοιπόν και με αυτή την κυβέρνηση και όπου βλέπουμε λάθη θα φωνάζουμε. Εννοείται. Γιατί μην φωνάζουμε. Εννοείται. Καμία κυβέρνηση δεν κάνει όλα τέλεια. Μα νομίζω ότι και ο ίδιος υπουργός, το έχω ξαναπεί, ένας υπουργός όταν πηγαίνει στο γραφείο του και του λένε: μπράβο, τα κάνει όλα τέλεια, ούτε ο ίδιος το θέλει. Και εγώ, αν πάω στο γραφείο, που σίγουρα το μέγεθος δεν είναι ανάλογο, και μου πούνε τέλεια τα είπε σήμερα, το γραφείο είναι όλα τέλεια, δεν λειτουργούν όλα τέλεια, είναι για το κακό μου. Δεν θέλουν το καλό μου να μου το λένε. Και οι συνεργάτες πρέπει να συμβουλεύουν αντικειμενικά και να λένε: αυτό το έκανες καλό, αυτό μπορείς να το βελτιώσεις, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αυτοί έτσι βοηθιόμαστε όλοι. Δεν θέλουμε να μας λένε όλοι μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει η συζήτηση που έχουμε σήμερα. Από εκεί και μετά πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και να πάμε στο δεύτερο μέρος με τα κόκκινα δάνεια, τους συνταξιούς, με τις προσφυγές, να κάνετε λίγο υπομονή. Παιδιά, το καταλαβαίνω, αγωνία, αλλά αυτές οι διαδικασίες αργούν. Και από εκεί και μετά, μη φοβάστε, εάν δεν έχετε κάνει προσφυγή, έχετε ακόμα το χρόνο, ή αυτοί που έχετε μπει στη διαδικασία, δεν έχει λήξει ο χρόνος, μην ανησυχείτε, μέχρι τέλος του χρόνου. Είναι λόγω παράτησης του COVID. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Μπορούμε να επικοινωνούμε στο 211-18-60-001 και στο 210-4-64-569 το τηλέφωνο του γραφείου. Λοιπόν, τη συζήτηση την είχαμε αφήσει στο πώς και σωστά το βάλει φίλη μου, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, η τελευταία φίλη, η κυρία Αναστασία, ότι πρέπει να πιέζεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε υπουργός για να καλυτερεύει και για να γίνεται καλύτερος και για να φέρνει και καλύτερα έτσι νομοσχέδια. Εδώ θα πούμε και κάτι ακόμα, και τα μικρά κόμματα θα πρέπει να πιέζουν με προτάσεις έτσι ώστε να ανοίγει η βεντάλια των μέτρων όσο μπορούμε καλύτερα να σκεφτόμαστε για τον ελληνικό λαό. Γιατί οι πολιτικοί που κυβερνούν ή και οι 300 εκεί μέσα μία βασική υποχρέωση έχουν. Την πρώτη και βασική υποχρέωση ποια είναι, ξέρετε, η ευδαιμονία των πολιτών. Άρα σε αυτή τη σκέψη θα πρέπει όλοι να προσπαθούν για το καλύτερο. Νομίζω είναι απλά τα πράγματα. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ο κύριος Κώστας, ορίστε. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Γαβρίλο, θα ήθελα να... Εγώ δεν ξέρω από οικονομικά, αλλά ευτυχώς δεν προσάγωσα κανέναν πουθενά και τα λοιπά. Μάλιστα. Θα να μου πείτε όμως, ακούω η Ελλάδα δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο, θέλουν λέει με μηδενικό επιτόκιο. Αυτοί όλοι που μας δανείζουν, οι καλοί άνθρωποι αυτοί όλοι, τι κέρδος θα έχουν και μας δανείζουν, μας αγαπήσανε, τι ακριβώς γίνεται. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή είναι η ερώτηση. Θα την απαντήσω, την έχω απαντήσει αλλά την ξαναπώ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θα απαντήσουμε. Λοιπόν, ναι. Η κυρία Μαρία, ένα δευτερόλεπτο. Είμαι κατά της πολιτικής των δανεικών. Υπέρ της παραγωγής πλούτου της χώρας μας που είναι πανέμορφη και βγάζει χιλιάδες προϊόντα. Αυτά να εκμεταλλευτούμε σωστά. Με δανεικά δεν προάς πουθενά. Δεν πας με δανεικά πουθενά, δεν πας με αυτό το έλλειμμα πουθενά, δεν μπορείς να προχωρήσεις με αυτά τα κόκκινα δάνεια σε αυτό το ύψος πουθενά. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρχε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι υπήρχε ένας πακτολός χρημάτων που πρέπει να μετακινηθεί και τα αρνητικά επιτόκια είναι γνώρισμα βαθιά ύφεση. Αυτή είναι η άποψή μου, ότι μπαίνουν σε βαθιά ύφεση που δεν υπάρχει τρόπος να επενδυθούν τα χρήματα. Άρα προσπαθούμε να τα διοχετεύσουμε όσο μπορούμε προσωρινά και μετά θα δούμε. Για σου λέει πάρτα, δηλαδή είναι στο κογκλίφο, σου λέει τι να τα κάνω τα λεφτά, κάτσα να βρω πέντε οικογένεια να τις χρεώσω και σου λέει για δύο χρόνια τίποτα, μηδέν. Μετά όμως πάμε. Η κυρία Μαρία, παρακαλώ. Κυρία Μαρία, εσείς. Ωραία. Θα ξαναπάρει η κυρία Μαρία. Εδώ ξέρετε τι ψάχνουμε να βρούμε. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε πώς μπορεί ο συνταξιούχος που έχασε την οικονομική του περηφάνεια, που δεν μπορεί πια να πάει στο καφενείο. Τώρα βέβαια και με τα μέτρα τίποτα. Θυμάστε παλιά, πηγαίνει στο καφενείο και μάλλον πια το κεράσει. Τώρα να τελειώσει αυτό με τον COVID. Κάποια στιγμή πιστεύω θα τελειώσει. Δεν έχει πια την ίδια, ρε παιδί μου, δυνατότητα να κεράσει το μαγαζί όπως οι παλιοί κάνανε. Τώρα κρύβονται αυτοί οι άνθρωποι. Κρύβονται από τους φίλους τους, κρύβονται από τα παιδάκια τους, από τα εγγόνια τους. Δεν αξίζει στον Έλληνα αυτό το πράγμα. Δεν προχωράει αυτό το μοντέλο με δανεικά. Και αν γίνει κάτι, ρε παιδί μου, και κλείσει η χώρα για ένα χρόνο. Χτες, πάει το χτες, έφυγε. Πώς θα τη βγάλουμε εμείς εδώ πέρα? Δεν πρέπει από μόνοι μας να παράγουμε τέτοια προϊόντα έτσι ώστε να μπορούμε να επιβιώσουμε σαν χώρα? Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και όλα αυτά βάλε κορονοϊό, έτσι, να τελειώσει αυτό, να δούμε. Η οικονομία που έχει πιεστεί, 10 χρόνια μνημόνια, μειώσεις, και πάμε στην επόμενη μέρα που τα κόκκινα δάνεια δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Τι μπορεί να κάνει κάποιος σήμερα? Αυτό είναι αυτό που ενδιαφέρει κάποιον. Τι μπορώ σου λέει να κάνω εγώ? Η πρώτη διαδικασία που μπορεί να κάνεις, να ακολουθήσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από μια πλατφόρμα. Που εκεί βάζουμε όλες τις οφειλές, τις δημόσιες και τις ιδιωτικές οφειλές, χωρίς υποχρεωτικότητα, και θα πω ακριβώς ό,τι έλεγα και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και χωρίς να ξέρουμε απέναντι ποιος είναι, ποιος τα χειρίζεται αυτά. Δεν ξέρουμε. Μακάρι να λειτουργήσει. Μακάρι να έρθει και να λειτουργήσει. Μία λύση. Μία λύση που υπάρχει από αυτή που κάνουμε είναι η διμερής διαπραγμάτευση. Που έχει λειτουργήσει και έχει φέρει αποτελέσματα και έχει δείξει ότι μπορεί να σώσει οικογένειες. Δάνειο 1.515.000. Κούρεμ, αυτή η οικογένεια ήταν με απορριπτικές στον νόμο, με μπερδέματα, με προβλήματα, με αρκετή δύσκολη εξέλιξη. Όμως έγινε κούρεμ 515.000. Επαγγελματικά δάνεια που έχουν ξενοδοχεία, που έχουν βιοτεχνίες, που αυτές ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Εμείς θέλουμε να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Πάρτε στο 210-49-4569, μήπως μπορούμε να φέρουμε κάποια καλή λύση. Τα ξενοδοχεία. Θέλουμε να μείνουν στους Έλληνες. Βιοτεχνίες που έχουν αρκετά δάνεια, επαγγελματικά, σοβαρά δάνεια. Έχουμε χειριστεί πάρα πολλές φορές και τα φέραμε σε πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα μου κάνεις 50% όπως είναι να κάνεις στην άλλη περίπτωση? Όχι, δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα. Αυτό μπορώ να εγγυηθώ είναι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχουμε τα προβλήματά μας. Έχουμε έναν Τούρκο, ο οποίος μόνος του κλείνει ραντεβού. Τι γίνεται, το ελέγχω ραντεβού από το γραφείο και ο εκπρόσωπος του είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο. Δηλαδή, βλέπετε ότι αυτός ο Τούρκος χρησιμοποιεί τα πάντα. Η κυρία Βαγγελία. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα τώρα. Και είπαμε, αριστερά και δεξιά πληστηριασμός δεν έχει διαφορά. Πάμε. Κυρία Βαγγελία, ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα έρθω στο γραφείο σας τέλος του μηνός για να έχω λεφτά. That's... Αλλά εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι ο άντρας μου είχε πάρει τη σύνταξή του και ο Σιμίτης όταν έδινε, γιατί πάντοτε οι συνταξιούχοι παίρνανε αύξηση στο μισθό τους κάθε φορά που παίρνανε εν ενεργεία. Ο Σιμίτης ήρθε και το έκοψε αυτό. Έδωσε μόνο στην ενεργεία
Το 15 ήταν αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και δεν ξέρω τι γίνεται αυτά. Εγώ έχω κάνει προσφυγή. Έχει κάνει ο άντρας μου προσφυγή, ο οποίος πέθανε κιόλας. Εντάξει. Και πάει δικηγόρο, συνταξιούχο δικηγόρο, στρατιωτικό κι εκείνος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το συνεχίζω αυτό. Και δεν ξέρω αν θα πάρω αυτά τα αναδρομικά. Κοιτάξτε, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Να το πούμε κι αυτό. Θα πούμε ότι και εγώ. Μπορεί να έχετε πάει και έχετε κάνει ήδη τις προσφυγές και γνωρίζετε ότι είναι μια χρονοβόρο διαδικασία. Αφού τις έχετε κάνει, κανένα πρόβλημα. Είσαστε καλυμμένοι. Μιλάμε για αυτούς που δεν έχουν κάνει τις προσφυγές. Τι διεκδικούμε εκεί? Από το 11 έως το 17, λένε οι δικηγόροι. Το σύνολο των χρημάτων που έχουν χάσει. Από το 11 έως το 17. Από το 11 έως το 17 είναι αρκετά χρήματα. Έχετε ακόμα μέσα στην ατυχία σας την τύχη να υπάρχει ο χρόνος, δηλαδή να μπορεί να γίνει δεκτή η προσφυγή. Αυτό λόγω COVID θα πάει λίγο πιο πίσω. Άρα, όσοι δεν έχετε κάνει αυτή τη διαδικασία, ενημερωθείτε σε 49-64-569 και αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε. Παρακαλώ, η επόμενη φίλη. Η κυρία Ελπίδα. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Κοιτάξτε να δείτε, σας παρακολουθώ αρκετά. Πολύ καιρό. Ναι. Ο κύριος Ροβέρτος, βέβαια, έγινε βουλευτής. Όσοι φεύγετε από εκεί, γίνεστε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εγώ μπορεί να σπάσω την παράδοση. Ένα λεπτό, να συζητάμε και οι δύο. Εγώ μπορεί να τη σπάσω την παράδοση. Δεν είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι τα ίδια. Πάμε. Πάντως από την κριτική που κάνατε στο ΣΥΡΙΖΑ και ηρωνεύεστε, δεν λαμβάνετε υπόψη ότι έκανε λάθη, το παραδέχτηκε. Πότε? Μέσα σε άσχημες συνθήκες. Να συζητάμε, θέλετε να το πάμε συζήτηση ή να τελειώσετε και να απαντήσω? Πώς θέλετε να μιλήσουμε? Όχι, καλύτερα να συζητήσουμε. Ωραία. Και αυτό. Ποσό, το οποίο έλεγε... Μισό λεπτό. Να αφήσουμε το ποσό. Να αφήσουμε το ποσό στην άκρη. Με τα δάνεια τα πήγε καλά? Έγιναν κάποια λάθη μέσα σε αυτές τις συνθήκες που κυβερνούσε. Τα παραδέχτηκε. Αφού τον πιέζαν από εδώ, τον πιέζαν και από ποιος εκεί. Ποιος τον πίεσε. Ο Σόιμπλε ή όλοι αυτοί διαόλοι και από εδώ. Δεν το ήξερε ότι αυτό θα το αντιμετωπίσει, δεν το γνώριζε. Εντάξει, όλοι προσδοκούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ήταν καινούριος. Κοιτάξτε να δείτε. Καινούριος. Έχω συγχαθεί τις οικογένειες. Καταρχήν το Μητσοτακέικο ζει όλη του τη ζωή. Αυτό όμως, μισό λεπτό, εδώ μιλάμε για την οικονομική προσέγγιση. Και την οικονομική. Πάμπλου τι γίνανε, πού τα βρήκαν όλα αυτά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τι σχέση... Όχι. Εμένα γιατί μου το έκανε, μου έκοψε από την ημέρα που βγήκε, έπαιρνα το μεγάλο ποσό, το θάνατο του άντρα μου, και μου το έκανε, μου έκοψε 5 ευρώ, μετά μου έκοψε άλλα 2, μου το έκανε 380, αλλά θα μου δώσει 2% το κουλουράκι. Καλά δεν τρέπονται, δεν εσχύνονται. Αυτός ταξιδεύουνε, φορολογικές δηλώσεις άλλων τ' άλλων κάνουνε. Είναι ελεηνά αυτά που γίνονται. Εσείς πρέπει από το πρωί ως το βράδυ να λέτε για τη γεωργική παραγωγή των πρωτογενή. Τώρα το είπα. Αυτό που είναι η ζωή για την τώρα Ελλάδα. Συγγνώμη, τώρα τα είπα αυτά, πριν ένα δευτερόλεπτο. Ναι, σας άκουσα και καλά τα είπατε. Τα δανεικά πρέπει να επιστραφούν. Και το χαίρονται ότι πήραμε με 1%. Τι λέτε, ρε παιδιά? Εντάξει, είπαμε ότι γενικά το κλίμα είναι για τα επιτόκια είναι χαμηλό και δανείζεται η Ελλάδα γιατί το κλίμα είναι αρνητικό στα επιτόκια και κερδίζει από αυτή τη συγκυρία των επιτοκίων. Από εκεί και μετά όμως, εγώ αν έχω έναν πρωθυπουργό που είναι πάμπλουτος, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, ξέρετε ποιο είναι? Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι, θα έρθει και θα μου πει στο συνταξιούχο θα δώσω σταδιακά πίσω σιγά σιγά τα χρήματα που του πήρανε τα μνημονιακά μου λάθη που κυβέρνησαν οι παλιές κυβερνήσεις. Δεύτερον, με τα κόκκινα δάνεια για να κρατήσω την ελληνική ακίνητη περιουσία στα χέρια των Ελλήνων και για να μην φτάσουμε όπως είναι οι ελληνικές ταινίες του που δείχνανε ότι κατέβαινε ένας από το χωριό του και νίκιαζε ένα δωμάτιο. Θα κάνω 5 κινήσεις και θα ελέγξω πολύ αυστηρά ποιοι μπορούν και πώς.
Θα προσπαθήσω να δώσω ευκαιρίες στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση. Θα πάω και θα πιάσω τα παιδιά που δούλευαν ως γεωργοί, ως ψαράδες, ως φτηνοτρόφοι και θα τους δώσω κάποια σοβαρά οικονομικά βοηθήματα να ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις κατηγορίες που ήταν η βασική παραγωγή μας και όχι θα βγαίνω και θα λέω χωρίς να γελάω, άντε να το πω έτσι, ότι η βαριά βιομηχανία μιας χώρας είναι ο τουρισμός. Η βαριά βιομηχανία μιας χώρας είναι ο τουρισμός. Φέρνει χρήμα του τουρισμός, δεν διαφωνώ. Αλλά εμείς πρέπει να πάμε νομίζω σε μια άλλη παραγωγή πλούτου. Που αυτή θα μας καλύψει και διαχρονικά και θα μας βγάλει πραγματικά στο ξέφοντο. Αυτό πρέπει να το πιστέψετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια, προσέξτε τώρα, αυτά που λέω εγώ μπορεί να φέρουν ανάπτυξη. Αν δεν θέλουμε την ανάπτυξη και θέλουμε τον Έλληνα να τον έχουμε στη σφαλιάρα και στο βούρδουλα, τι να πω. Πάμε, κυρία Ειρήνη, παρακαλώ. Ναι, γεια σας, κυρία Έχουλη. Γεια σας. Χαλκιώτη. Εγώ δεν θέλω να πω ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το ΠΑΣΟΚ ή όλες αυτές οι κυβερνήσεις που περάσανε κατά καιρούς. Αυτό που θέλω να πω εγώ, γιατί είμαι 78 χρονών, είναι αυτά τα καθυστερούμενα, τα οποία μας είχε 50% κόψει ο κύριος Σαμαράς, επί κυβερνήσεως του κύριου Σαμαρά. Μάλιστα. Έκτοτε μας λένε ότι από εκείνα τα μικρά δώρα δικαιούμεθα μόνο ένα χρόνο. Ναι. Και τώρα είναι ντροπή τους να λένε ότι θα μας τα δώσουν τιμηματικά. Δηλαδή θα πάρουν 5 χρόνια, 6 χρόνια. Για να καταλάβουν και αυτοί μας ακούνε, είσαστε πριν το 16, είστε παλιό συνταξιού, θα τα δώσω. Πριν το 16. Εγώ εκεί στο συγκεκριμένο. Και σας λέω, κύριε Χαλκιώτη, γιατί και εγώ είμαι παλαιά πυριώτησα, τώρα στο εξοχικό μένω. Ναι. Κάτσε εκεί στο εξοχικό και με κουνιέσαι, έχει ωραία. Καλύνια, πήγαινε για μπάνιο σήμερα, έχει ωραία, ωραία μέρα είναι. Να πας για μπάνιο. Ναι. Άκουσε με λίγο. Μόνο αυτό θα σας πω. Ότι είναι ντροπή τους που λένε ότι θα τα δώσουν τμηματικά. Εμείς, δηλαδή, πότε θα τα πάρουμε, όταν είμαστε στον τάφο, γιατί έχουμε χρόνια μπροστά μας. Συμφωνώ, πρέπει να τα πάρουμε. Είμαστε πικυρίκια. Όχι, έχω, νομίζω, αν και, και με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Και είχαμε πάρει κάτι αναδρομικά και μας κρατήσανε τώρα το 50%. Αυτό θέλω. Να πάμε να πληρώσουμε το 50%. Αυτό θέλω να τα βρούμε. Αυτό θέλω δηλαδή, κάποτε μας τα δώσανε που είχαμε πληρώσει την εφορία και πάλι μας τα ξαναζητάνε με εφορία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, πρέπει να γίνει κάτι. Κοιτάξτε, αν αυτοί έχουν γεννηθεί σε χρυσή κούνια, εμείς είμαστε φτωχόπαιδα. Για ας πάρουμε και εμείς μια μπρούτζιν τουλάχιστον. Τι να σας πω. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Είναι πολύ πιεστική η κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί νομίζω το 50% είναι τραβηγμένο. Ίσως θα έπρεπε να πάει στην πηγή του με ένα μικρότερο ποσοστό ή να ήταν έντοκη η απόδοσή τους. Δηλαδή, κάπως δηλαδή να ισορροπηθεί αυτή η διαφορά. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει και ίσως όταν σκεφτούμε ότι απευθυνόμαστε φτωχούς ανθρώπους, εκεί είμαστε, η πολιτική μας είναι λίγο πιο ήπια η προσέγγιση, πιο ήπια. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο και να το έχουμε να του δώσουμε και 10 χρόνια τα αναδρομικά του και να του πάμε και 50% στην εφορία τώρα στο φόρο. Ίσως εκεί θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε χτες και να το σκεφτούν είναι να έρθουν να αποκαταστήσουν μια αδικία που είναι χρόνων. Και ενδεχομένως, αν μπορούν, αυτός ο νόμος του κ. Κατρούγκαλου να καταργηθεί. Με την προσωπική διαφορά, με τις μελλοντικές δηλαδή αυξήσεις. Πόσο θα πονέσουν τον συνταξιούχο, πόσο θα πονέσουν τον άνεργο, πόσο θα πονέσει ο ανάπηρος, συντάξεις χειρίας, πόσο ακόμα, πόσο. Τι να πω, έλεος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Τι νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει? Η μικρομεσαία επιχείρηση δεν είναι αντικύκλιστη. Και τι έγινε? Πώς θα πληρώσει αυτό? Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει πάρει 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ έχουν δώσει περίπου 300 στάρικ. Άμα παίρνει ένα 500 στάρικ, πώς θα τη βγάλει? Και αφού το θέμα είναι τα χρήματα, να μου πεις, δεν πρέπει να δώσει τα λεφτά? Να τα δώσει, βεβαίως να τα δώσει. Όταν τα φαν χαρίζονται τα δάνεια, μα δεν παίρνετε χρήματα. Γι' αυτό λέω ότι το ηθικό θα ήταν να πείτε και να πείτε, έλα εδώ κύριε πελάτη Α, εμάς το δάνειό σου μας έδωσε το φαν αυτό 5 ευρώ. Μας δίνεις 6. Και να τελειώσει η ιστορία. Ή θεσμικά περισσότερο να γίνεται μια bad bank όμως να είναι για το δημόσιο. Τα κέρδη να τα πάρει το δημόσιο.
Γιατί νομίζω ότι τα δάνεια βγάζουν κάποιο κέρδος. Ε, παιδιά, τι λέτε εσείς, κάτι δεις γίνουν από εκεί. Δώστε και κάτι στο λαό. Σώστε κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Υπάρχουν άνθρωποι που με πήρε τώρα εδώ ένας φίλος, έχει 10 παιδιά, δεν έχει τίποτα, δεν μπορεί να τη βγάλει ο άνθρωπος αυτός. Αν από εσάς ακούει κάποιος θέλει να βοηθήσει, βοηθήστε τον. Αλληλεγγύη, τι να σας πω. Από εκεί και μετά όμως πώς θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Θα κάνουμε εμείς σε κάποια κουρέμα τους πελάτες που θα έρθουν. Οκ, μια χαρά. Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας αυτό να το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε ανάπτυξη να ανοίξουν τα δάνεια. Να μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση. Θέλετε να τους ελέγξετε και να δείτε ότι τελικά δεν θα πάνε τα επαγγελματικά δάνεια να αγοράσουν αυτοκίνητα και βόλτες. Μαζί σου. Πες του, έλα εδώ. Φέρε μου το τιμολόγιο αυτό. Ποιος είναι ο έμπορος που τα πήρες. Υπάρχουν λύσεις. Αν και εφόσον θέλετε, υπάρχουν λύσεις. Θέλετε. Αυτή είναι η ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι θέλετε. Γιατί βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή ότι ζορίζονται τα πράγματα. Ζορίζονται. Γι' αυτό και λέω, όλοι εσείς που μιλάτε με τα δάνεια και έχετε τα προβλήματά σας, πάτε στο 210-49-64-569. Σε όποια κατηγορία και να είστε, όποιο πρόβλημα και να έχετε. Νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Και θα το αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, ανεξάρτητα από ποια κατηγορία είστε, ανεξάρτητα από ηλικίες, ανεξάρτητα από τα πάντα, θα σώσουμε το σύλλογο της ακίνητης περιουσίας και θα διεκδικήσουμε ένα κούρεμα. Αυτό κάνουμε. Παρακαλώ, κυρία Ανθή. Ναι, καλή σας μέρα, κύριε Χαλκιώτη. Ορίστε, κυρία Ανθή. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ωραία. Σας παρακολουθώ, βεβαίως. Μάλιστα. Και χαίρομαι που ακουμπάτε στα προβλήματα πράγματι των ανθρώπων που πραγματικά σήμερα υποφέρουν για παλιές τακτικές και καινούργιες, βέβαια. Συμφωνώ. Επειδή σας εκτιμώ, θα σας δώσω μια συμβουλή, αν θέλετε μπορείτε να την ακολουθήσετε. Όσο πιο αντικειμενικός είναι κανείς στην εκφορά του λόγου του, με όποιο κόμμα κι αν είναι απάνω, είτε έτσι είτε αλλιώς, εσείς δεν έχετε να κερδίσετε τίποτα από κανένα κόμμα. Εσείς κερδίζετε από τον ελληνικό λαό που κουμπάει απάνω σας. Και εκεί είναι το θέμα, ότι ο κάθε πολίτης πληγωμένος σήμερα από τις οικονομικές τακτικές που συνέβησαν προηγούμενα χρόνια και τωρινά χρόνια, ακουμπάει σε εσάς με εμπιστοσύνη, ακριβώς γιατί σας εκτιμά, γιατί διεκπαιρεώνεται υποθέσεις δικές του με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ συνέπεια, και επομένως όσο πιο αντικειμενικός είστε, διότι πολύ γρήγορα θα αναφερθώ, γιατί δεν θέλω να κάνω ένα flashback, αλλά θα το κάνω εντάχει. Δεν είναι δυνατόν σήμερα η Ελλάδα να πληρώνει τις αμαρτίες των παλιών, γιατί έτσι πληρώνουμε. Τις αμαρτίες όλων των κυβερνήσεων που περάσαν. Και ξαφνικά βρεθήκαμε στα μνημόνια, και είναι γνωστή η ιστορία. Και να σας πω και κάτι, όποιος θέλει να κάνει τον καρμπόι και θα πει ότι εγώ θα τα έβγαζα πέρα, ενώ η τάδε κυβέρνηση δεν τα έβγαλε πέρα και ψεύδεται σήμερα, και πράγματι έκανε πάρα πολλά λάθη ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε ερχόταν μια άλλη κυβέρνηση να έχει τη μαγιά, να το πω έτσι εκλαϊκεύοντας το, να κάνει τη μαγιά και να πει ότι εγώ τα παίρνω όλα πάνω μου και θα τα κάνω όλα ωραία. Κανένας δεν θα ήταν, κύριε Καλλιώτη. Η όποια κυβέρνηση και να ήταν, όποια, δεν στηρίζω κανέναν. Είμαι πολύ αντικειμενική αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνετε. Η οποιαδήποτε όμως κυβέρνηση και να ήταν, και λάθη θα διέπρατε. Και όσα σήμερα, κουνώντας το δάχτυλο στην όποια κυβέρνηση ήτανε, τα ίδια θα διέπρατε και εκείνη. Επομένως, λίγη σύνεση για το τι λέμε. Και σύνεση στο ΣΥΡΙΖΑ και σύνεση στη Νέα Δημοκρατία και σε όλα τα άλλα κόμματα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Αυτό ήθελα να σας πω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω μόνο ότι την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση, την πρώτη φορά, η πρώτη μου λέξη που είπα ήταν να φορέσουν όλοι τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Και τα μεγάλα κόμματα και τα μικρά κόμματα, όλα χρειάζονται. Γιατί? Γιατί αν όλοι μαζί, λέει μια παροιμία ότι οι δύο μυαλά είναι καλύτερα από ένα. Η αλαζονία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Και εμείς εκεί στη Νίκαια λέμε ότι ο Κλάψας έφαγε το τραγουδιστή. Αυτός που είναι σίγουρος, θα ξέρει όλα, στο τέλος μπορεί να βρεθεί προεκπλήξεων. Και λέμε ότι όλοι μαζί τα προβλήματα, αν έχετε ακούσει και έχετε δίκιο, όλοι μαζί τα προβλήματα είναι πολλά και θέλουν μια εθνική ομοφωνία. Όπως αυτό τώρα εδώ με τον Τούρκο. Για μένα πρέπει να γίνει όλα μαζί τα κόμματα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Σίγουρα όλοι κάνουν λάθη. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν κάνει λάθος, και ιδίως τα θέματα είναι σοβαρά. Γι' αυτό λέω ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Από το τελευταίο κόμμα στη Βουλή μέχρι το πρώτο. Γιατί όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, πάντα πάνε καλά. Όταν οι Έλληνες είναι σε διχόνοια, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και εγώ θέλω όλους τους Έλληνες ενωμένους.
Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 2-10-49-64-5-69 για όποιο πρόβλημα έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκτίμηση στο πρόσωπό μου. Να είστε σίγουροι, όχι μόνο η κυρία και όλοι, ότι εγώ αυτό δεν το πουλάω για κανένα λόγο. Να είστε καλά. Εγώ θα είμαι εδώ και θα είμαι πάντα δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.